Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που παρευρέθηκαν στη σημερινή συνάντηση και μας τίμησαν με αυτήν τη συνάντηση, έδειξαν το ενδιαφέρον. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που δεν ήρθαν, γιατί ίσως αν ερχόταν, αδικαιολόγητα δεν ήρθαν, ίσως αν ερχόταν να μην ήταν τόσο καλή η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, τα συμπεράσματα είναι πραγματικά απογοητευτικά. Τι θέλω να πω. Με όλα αυτά που ακούστηκαν, τουλάχιστον από πλευράς μου, το συμπέρασμα είναι ότι ο δρόμος αυτός θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Και το κομμάτι Ψαθάδων, Αμορίου, Κεσαρίου, που είναι ένα έτοιμο κομμάτι, μα με τις καινούργιες προδιαγραφές που πρέπει να γίνουν σε αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι που είναι δρόμος πριν από 20 χρόνια, σήμερα βάζουν ορισμένα κομμάτια, τμήματα μέσα, με τις καινούργιες προδιαγραφές. Ο ΟΣΕ διευκρίνησε τα πράγματα και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη γιατί πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης τα έβαλα με τον ΟΣΕ. Δεν ευθύνεται σε κανένα κομμάτι. Οι μελέτες που ζητήθηκαν αργότερα από την Εγνατία. Ο ΟΣΕ προχώρησε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα καθυστερήσει και αυτό. Ο ΟΣΕ, το πρόβλημα είναι στον συνδρομικό σταθμό των Λαβάρων. Και τη δεύτερη γραμμή των 600 μέτρων περίπου προβλέπεται να γίνει. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος. Αν αυτό το κομμάτι Αμόριο Μάνδρα δοθεί φέτος.